Χαίρετε, Ντάνιελ εδώ και άλλο ένα βίντεο που τι άλλο θα φορά πέρα από αρώματα. Αρώματα λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν πέρυσι, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς τέτοια εποχή, αλλά είμαι σίγουρος, το θυμάμαι σίγουρα καλά, γιατί έχουν μεσολαβήσει όπως καταλαβαίνετε αρκετά βίντεο, πως είχα κάνει ένα βίντεο για αρμάφ, ανδρικά λοιπόν αρμάφ, και σκέφτηκα να κάνω άλλα πέντε. Δεν θα το κάνω όπως την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχα την ανάγκη να αποδείξω, συγκρίνοντας αρωματικές πυραμίδες, ότι δεν είναι ο στόχος να τη γράψουν στο 100% το άρωμα ή τουλάχιστον δεν καταλήγει σε αυτό. Περισσότερο νομίζω ότι έχουν την τάση να κάνουν, να πάρουν τα DNA σε αυτά γνωστών επώνυμων αρωμάτων και να τα αντιγράψουν με έναν τρόπο ώστε αφενός να βάλουν τη δικιά τους πινελιά, αφετέρου να μην μπορούν να κατηγορηθούν ευθέως ότι έχουν αντιγράψει στο 100% τα αρώματα τα οποία έχουν εμπνευστεί, αν θέλετε. Συνεπώς, είπα να κάνω άλλα πέντε αρώματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο από τα πέντε που θέλω να δείξω σήμερα και είναι το Hunter Intense. Είναι αυτό εδώ πέρα λοιπόν το μπουκαλάκι, το οποίο όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι σαν να έχει λοιπόν αυτό το μπουκαλάκι ένα δεύτερο μπουκαλάκι από πάνω του κολλημένο, αν το δείτε εδώ πέρα. Έχει αυτό εδώ πέρα από κάτω και αυτό από πάνω που έχει αυτή τη δερματίνη με αυτά εδώ πέρα, αυτό το ζωνάκι που κάνει επί δύο. Τέλος πάντων έχει λοιπόν επάνω το καπάκι, το οποίο είναι ένα πολύ βαρύ καπάκι και το οποίο έρχεται και κουμπώνει. Έχει μόνο ένα τρόπο, έχει μια εγκοπή αν δείτε εδώ πέρα μέσα, η οποία εγκοπή πρέπει να έρθει και να κάτσει ακριβώς για να κλείσει, δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει με άλλο τρόπο το καπάκι, δεν κουμπώνει. Πρέπει να έρθει να ευθυγραμμιστεί η εγκοπή λοιπόν με το λαμάκι που έχει εδώ πέρα πάνω, ώστε να μπορέσει λοιπόν να κουμπώσει. Σε αυτή τη σειρά υπάρχει και άλλο ένα Hunter, το οποίο δεν είναι το Intense, είναι δύο τελείως διαφορετικά αρώματα. Το επόμενο που θα δούμε θα είναι το Hunter, αλλά προς το παρόν θα δούμε λοιπόν το Intense. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα άρωμα EDP, είναι στα 100 ml, δεν νομίζω ότι βγάζει σε μικρότερα στα αρμάφ, νομίζω τα περισσότερα είναι στα 100 ml και τα περισσότερα είναι Eau de Parfum. Για την ακρίβεια μου φαίνεται ότι από αυτά που θα δούμε σήμερα, για να είμαι πιο ακριβής, το μόνο που είναι Eau de Toilette, μάλλον έχω ένα Eau de Toilette που θα σας δείξω τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι αυτό στην πορεία, για να μην το αποκαλύψω και αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει με αυτό το άρωμα είναι το εξής. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρωμα είναι ένα άρωμα που το γνωρίζω αρκετά καλά, πιστεύω. Το έχω φορέσει αρκετά γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός που φέρνει. Συνδυάζει αρώματα και έχει και μια δική του πινελιά. Κλασικό αρμάφ άρωμα λοιπόν. Αυτά τα αρώματα που συνδυάζει είναι για μένα το Sauvage, είναι λοιπόν Paco Rabanne Invictus και είναι και Legend Spirit, το λευκό, για όσους τα μπερδεύουν γιατί έχει πολλά Legend τέλος πάντων σειρά, το λευκό λοιπόν από Mont Blanc. Πώς το καταφέρνει λοιπόν αυτό? Έχει ένα άνοιγμα, στο οποίο άνοιγμα έχει μέσα έντονα κίτρα, με ροζ πιπέρι και το κάρδαμο, πανέμορφη νότα λοιπόν το κάρδαμο, η μη πικάντικη, που κάνει αυτό το άνοιγμα από Sauvage, θα μπορούσε να πει κανείς. Έπειτα ο συνδυασμός του μόσχου με το πατσουλί εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι το φέρνει λίγο αρωματικά πιο κοντά στα πρότυπα του Legend Spirit και μετά αυτό που κάνει, γιατί έχει και κάτι δάτινο και φρέσκο, και αυτό προκύπτει λοιπόν από το vetiver, έχει ένα έτσι περίεργο vetiver που φέρνει κάτι δάτινο. Πολλά vetivers έχουν αυτό το υδάτινο στοιχείο μέσα τους και είναι πολύ φυσιολογικό, είναι και η φύση νομίζω του vetiver σε ένα βαθμό, και αυτό συνδυάζεται λοιπόν με τη λεβάντα. Είναι λοιπόν ένα μίξ τριών αρωμάτων, ένας ενδιαφέρον πραγματικά συνδυασμός. Σίγουρα δεν θα πω ότι είναι καλύτερο από τα Sauvage, για όνομα Θεού, απλά θα πω ότι για καλοκαιρινή επιλογή είναι προτιμότερο σίγουρα από τα Sauvage. Δηλαδή είναι πιο καλοκαιρινό άρωμα από όλα τα Sauvage, ακόμα και από το Eau de Toilette, ακόμα και από εκείνο, δηλαδή σαν καλοκαιρινό άρωμα. Και νομίζω ότι το κάνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο, μοναδικό αυτό το συνδυασμό. Σίγουρα είναι πιο πικάντικο και από τον Invictus και από το Legend Spirit, μην με παρεξηγήσετε, και είναι προφανές. Δηλαδή, αν λέμε ότι μοιάζει το άνοιγμα με Sauvage, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει αυτό το πικάντικο, αλλά ίσως το έχουν τσιμπήσει και λίγο περισσότερο για να βγάλουν αυτό τον ανατολίτικο αέρα, δηλαδή αυτό το μπαχαρικό. Μπαχαρικό, αλλά πικάντικο μπαχαρικό, έτσι, όχι απλά, γιατί μπαχάρια υπάρχουν πάρα πολλά. Γενικά λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μια καλοκαιρινή, αλλά εκκεντρική επιλογή, όχι το παραδοσιακό aquatic ή ένα blue fragrance που λες ότι το βάζω και το καλοκαίρι. Ένα πιο εκκεντρικό σχήμα,
το οποίο έχει και τα υδάτινα και τα φρέσκα μέσα, αλλά έχει και πικάντικα στοιχεία τα οποία είναι ευδιάκριτα, αρκετά ευδιάκριτα. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί καλοκαίρι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα blue fragrance της Armaf, κάπως έτσι θα το έλεγα. Θα μπορούσα να το δω φορεμένο και στις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Λίγο το χειμώνα ίσως να ζοριζότανε, θα ζοριζότανε ή θα ζορίζεται γενικότερα. Δεν θα είναι στο φόρτε του λοιπόν εκείνη η εποχή, το χειμώνας, αλλά όλες οι υπόλοιπες εποχές νομίζω ότι αξιοπρεπέστατα και χωρίς κανείς να νιώσει ότι φοράει κάτι το οποίο είναι off-season. Ένα κεντρικό, ωραίο άρωμα για τις περισσότερες εποχές λοιπόν του χρόνου. Hunter, το Intense. Το βλέπετε, είναι μαύρο με γκρι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο. Είναι το Hunter. Σας το είπα από την αρχή, από το πρώτο άρωμα ότι θα δείξω και το Hunter το απλό. Εδώ πέρα λοιπόν με την προοπτική ενός λοιπόν καλοκαιρινού αρώματος, θεωρώ ότι ειλικρινά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό το άρωμα. Πιάνουν λοιπόν το Lacoste, το λευκό, αυτό το L.12.12, για όσους το γνωρίζουν. Για όσους το γνωρίζουν, ένα ωραίο, πολύ ωραίο από τα Lacoste αρώματα και αρκετά ενδιαφέρον άρωμα τέλος πάντων σαν DNA, και πιάνουν λοιπόν και πατάνε εκεί πέρα πάνω. Έχει λοιπόν αυτό που έχουν κάνει, έχουν αφαιρέσει το Sweat και το δέρμα, το οποίο θεωρώ ότι για ένα καλοκαιρινό άρωμα, αν και καταλαβαίνω ότι η Lacoste το έκανε για να ξεχωρίσει το αρώμα της από όλα τα υπόλοιπα, όλων των υπόλοιπων οίκων, και πάλι θεωρώ όμως ότι είναι μια πολύ έξυπνη επιλογή. Αντί λοιπόν του δέρματος και του Sweat, έχουν προσθέσει εδώ πέρα λίγο σανδαλόξυλο με λιβάνι, το οποίο κάνει έτσι ένα διαφορετικό παιχνίδι, πατώντας όμως επάνω σε αυτό το DNA του Lacoste του λευκού, έτσι μην παρεξηγηθώ. Και τι γίνεται τώρα, έχουν επιλέξει λοιπόν, γιατί από όσο θυμάμαι και αν θυμάμαι σωστά, και νομίζω ότι θυμάμαι σωστά, το Lacoste πρέπει να είναι ένα eau de toilette το L12. Έχει και μια βερσιόν το λευκό, μια EDP, αλλά νομίζω ότι πάνε για την eau de toilette, όπου εδώ πέρα, επειδή το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα eau de parfum, έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα προφανώς εθέρια έλαια, και αυτό τι κάνει, κάνει αυτό το κέντρο που έχει βαθύτερο και κάνει και τα κύτταρα του να είναι κάπως εντονότερα. Τώρα, αυτό που θα πω είναι προσωπικά δικό μου γούστο, γιατί μπορεί κάποιος να έχει μια άλλη άποψη, και δεν το λέω για να προσβάλλω το Lacoste, γιατί το Lacoste θα πρέπει λοιπόν να το ξεχωρίσουμε σαν άρωμα, γιατί έχει ένα δικό του χαρακτήρα, ένα δικό του DNA, το οποίο πάνω σε αυτό πάτησε η Armaf. Δεν είναι ότι πρωτοτύπησε φτιάχνοντας κάτι δικό της. Θεωρώ για μένα ότι είναι καλύτερη επιλογή το Armaf από το Lacoste για καλοκαίρι. Λίγο θέλετε η απουσία αυτή που είπα και στην αρχή, το Sweat με το δέρμα, λίγο ότι το σανδαλόξυλο το έχουν και το λιβάνι μετριασμένα, δεν είναι, δεν θα... Είναι ωραία παιγμένο, είναι ωραία σμιλεμένο το άρωμα και καταλήγει σε κάτι το οποίο με τα αυτά τα έντονα κύτταρα και το ξύλο, δεν ξέρω, τώρα το έντονο ξύλο, ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι και τελείως καλοκαιρινό και προφανώς συμφωνήσω, αλλά είναι όλο το setup που το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ έξυπνα φτιαγμένο το άρωμα το συγκεκριμένο, ειδικά εάν σας αρέσει το Lacoste. Να το πω διαφορετικά για να μην πω, γιατί μπορεί κάποιοι να βρίσκεται το Lacoste πιο ενδιαφέρον λοιπόν από το Armaf. Σίγουρα είναι για μένα πιο εύκολο φόρετο το συγκεκριμένο και έχει και ένα τσικ περισσότερο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Το μπουκαλάκι λοιπόν πήρα φόρα και δεν το ανέφερα, είναι σαν design το ίδιο και ίσως εδώ πέρα μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα το design που δεν φαίνονταν τόσο καλά στο σκουρόχρωμο μπουκάλι που ήταν το Intense που είδαμε πριν. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και πάλι αυτό το design που είναι σαν να υπάρχει ένα μικρότερος κύλινδρος κολλημένος επάνω στη βάση, η οποία είναι πιο φαρδιά. Έχει αυτό το δερματάκι που εύχομαι να είναι δερματίνι, δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι είναι δέρμα, με αυτά τα ζωνάκια εδώ πέρα λοιπόν που δένουνε. Το καπάκι, το ίδιο concept, βαρύ, και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει αυτό το λαμάκι με την εγκοπή για να κουμπώσει εδώ πέρα. Αυτό είναι και η παρουσίαση του μπουκαλιού που πρέπει να έχω κάνει στην αρχή και όμως μου ξέφυγε λοιπόν και την κάνω τώρα στο τέλος. Le Parfait. Είναι νομίζω ένα από τα παρεξηγημένα αρώματα, είναι ένα άρωμα love or hate, νομίζω ότι πολλοί που το γνωρίζουν το μισούν, άλλοι το αγαπούν πολύ, άλλοι το βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παρεξηγημένο άρωμα, περίεργο άρωμα, αλλά πολύ ενδιαφέρον άρωμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μάλλον υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θεωρούν ότι βρίσκουν ομοιότητες αρωματικές με το Aventus και υπάρχει μια άλλη μερίδα λοιπόν ανθρώπων που θεωρεί ότι εδώ ο σκοπός, ο στόχος της Armaf ήταν να αντιγράψει το Green Iris Tweed από Armaf λοιπόν, από Creed. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι αν δει κανείς την αρωματική πυραμίδα, και χωρίς να θέλω να μπω να κάνω αυτές τις αναλύσεις που έκανα στο πρώτο βίντεο με τα Armaf,
Θα πω ότι έχει ένα συνδυασμό λοιπόν ανανά, φραγκοστάφυλλο λοιπόν, ανανά, φραγκοστάφυλλο και κίτρα, ναι. Λοιπόν, και αυτά τα τρία μαζί σε κάνουν να νιώθεις ότι πάει για βέντους στην αρχή στο άνοιγμα που κάνει, αν και είναι λίγο οριζόντια σε ένα βαθμό, είναι η ανάπτυξή του κάπως οριζόντια, αλλά στο άνοιγμα του, γιατί πάντα αυτά τα στατικά έρχονται πρώτα, που είναι της κορυφής, νιώθεις αυτό το πράγμα. Αλλά είναι λοιπόν αυτά τα φλωράλ στοιχεία που βγάζουν μια πρασινάδα, είναι ο ανανάς που είναι, υπάρχει, αλλά είναι αρκετά μετριασμένος, με τα φλωράλ στοιχεία που δίνουν κάτι πράσινο, βγάζουν μια πρασινάδα που τελικά νιώθεις ότι όντως, δηλαδή, εμένα η απόψη μου είναι κάπου στη μέση, ότι πάει να σου βγάλει αυτό το φραγκοστάφυλλο και ο ανανάς με τα κίτρα αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάπνα του αβέντους σε καμία περίπτωση. Και το φλωράλ στοιχείο βγάζει πρασινάδα με ένα παράξενο τρόπο. Εμένα μου δίνει και την αίσθηση ότι μέσα στα φλωράλ στοιχεία κάτι σαν δαλόξυλο, έχει μπαχαρικά μέσα, αλλά σαν να πιάνω σαν δαλόξυλο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος, δεν το θυμάμαι αν το περιέχει, αλλά αρωματικά αυτό μου θυμίζει λοιπόν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δηλαδή αυτό το μπέρδεμα μεταξύ Aventus και Greenery Street, το συγκεκριμένο έχει και πολύ πιο έντονα μπαχάρια. Έχει ένα μπέργκι στο οποίο του δίνει έτσι το υδάτινο element που χρειάζεται για να είναι μέσα σε αυτή την οικογένεια όλη, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πικάντικο σαν άρωμα, σαν να μπλέκει δύο πράγματα, και αυτό που είπα μου φαίνεται στην αρχή στο Hunter το Intense, ότι κάνουν αυτή την πινελιά δικιά τους που συνήθως ή θα έχει ούντι ή θα έχει μπαχάρια, και συνήθως επειδή το ούντι είναι πολύ βαρύ και είναι δύσκολο και δύσπευτο σε εμάς τους Ευρωπαίους, εκτός από αυτούς που είναι ούντι lovers, πάνε και παίζουν με τα μπαχάρια, που και αυτό είναι χαρακτηριστικό συνήθως. Τριαντάφυλλο, ουντ, μπαχάρια, κάπου εκεί πέρα λοιπόν παίζουν όλα αυτά τα μεσοανατολικά. Εδώ πέρα λοιπόν το κάνουν με τα μπαχάρια και το κάνει ακόμα πιο πικάντικο. Σίγουρα ένα άρωμα παρεξηγημένο, όπως είπα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε από όλη αυτή την περιγραφή, υβριδικό, θα έλεγα, σαν άρωμα, αλλά σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει το ενδιαφέρον του. Αν σας έκανε αυτή η περιγραφή, ίσως σας ενδιαφέρει και να πάτε στο παρακάτω βήμα και να βρείτε κάπου να το μυρίσετε, ή ακόμα και να το αγοράσετε, γιατί δεν είναι τόσο ακριβό. Τώρα και πάλι, για τρίτη φορά δεν έκανα την παρουσίαση. Εδώ πέρα λοιπόν μαγνητικό καπάκι. Είναι λοιπόν σαν ταμπακέρα. Τι να πω. Έχει αυτό λοιπόν το παράξενο το σχήμα. Βέβαια εδώ πέρα μέσα, εμένα αν δείτε, μουστάζει και λίγο το ατομάιζερ του. Να δούμε και λίγο ατομάιζερ. Δεν είναι καλό το ατομάιζερ. Παρ' όλα αυτά, ας μην μείνουμε σε αυτό, γιατί σε ένα άρωμα που είναι τόσο οικονομικά όσο αυτά τα αρώματα, δεν περιμένεις να βρεις και τα καλύτερα ατομάιζερς, γιατί είναι από αυτά τα στοιχεία που κοστίζουν συνήθως στις εταιρείες. Δεν είναι πανάκριβα τα ατομάιζερς, αλλά ακόμα και σε χονδρική, τα πολύ καλά ατομάιζερς κοστίζουν παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, για να μην, επειδή μπορεί να ακουστεί κάποιον που δεν γνωρίζει τα ARMAF, έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα σαν αρώματα, ειδικά για το price point στο οποίο αναφερόμαστε. Αυτό είναι λοιπόν το Le Parfait. Να το δείτε και από κοντά όσοι δεν το έχετε δει. Από κάτω αυτοκόλλητο. Ένα αρκετά ενδιαφέρον, υβριδικό, αλλά παρεξηγημένο άρωμα. Δηλαδή σε πολλούς δεν αρέσει, έτσι. Λοιπόν, επόμενο. Αυτό είναι το Eau de Toilette που ήθελα να σας δείξω. Trenui, λοιπόν, από ARMAF. Είναι ένα Eau de Toilette, είναι στα 100 ml. Τώρα θα κάνω την παρουσίαση πρώτα στο μπουκαλάκι. Εδώ πέρα λοιπόν έχει αυτό το σχήμα το τριγωνικό. Έχει λοιπόν δερμάτινη, ή μάλλον δερματίνη είναι η επικάλυψη που έχει, με αυτή την αγγράφα εδώ πέρα. Αυτό το ταμπελάκι που ενώνει λοιπόν τα δύο τμήματα. Ένα καπάκι το οποίο και αυτό έχει κάποιο βάρος. Δεν ξέρω τι περιέχει μέσα. Ενώ μέσα είναι πλαστικό και απ' έξω είναι μεταλλικό, έχει κάποιο βάρος. Εδώ πέρα λοιπόν ένα Eau de Toilette, το οποίο σε διαφοροποιείται, και το έβαλα σε αυτή τη σειρά μετά λοιπόν από το Le Parfait για να το δείξω, γιατί εδώ πέρα και εδώ πάει λοιπόν για τον Greenery Tweed, περισσότερο όμως για τον Greenery Tweed. Εδώ πέρα δεν είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα όσο με το Le Parfait, που πήγαινε και για το Aventus με μπαχάρια. Εδώ πέρα λοιπόν νομίζω ότι πάει για τον Greenery Tweed, νομίζω ότι κάνει καλύτερη δουλειά, εάν το δούμε από τη σκοπιά ότι ψάχνουμε ένα άρωμα που να είναι όσο πιο κοντά γίνεται λοιπόν στον Greenery Tweed. Εδώ πέρα λοιπόν νομίζω ότι τα καταφέρνει καλύτερα. Εντάξει, για να με παρεξηγήσετε, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ του Green Air Tweed από Creed λοιπόν και του ARMAF του Trenui, και αυτή είναι προφανώς η ποιότητα. Υπάρχει μεγάλη απόσταση, εδώ πέρα μιλάμε και για ένα Eau de Toilette, και ο τρόπος που έχει φέρει λοιπόν το αμπέργκις με αυτά τα μπαχάρια
Μπορεί να σου δώσει και λίγο την αίσθηση ότι κάτι πάει να κάνει και από cool water, αλλά σίγουρα η ζυγαριά κλείνει πιο πολύ στο Green Irish Tweed. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση, μια ωραία εναλλακτική, χωρίς να μιμείται στο 100% το Green Irish Tweed όμως, το επαναλαμβάνω, αλλά σίγουρα σε αυτή την οικογένεια και πολύ πιο κοντά από ότι είναι το Le Parfait, αν ο στόχος μας είναι να βρούμε ένα άρωμα που να είναι όσο πιο κοντά γίνεται λοιπόν σε αυτό το DNA. Βγάζει λοιπόν αυτή την έντονη την πρασινάδα, ένα πολύ ενδιαφέρον άρωμα. Πιστεύω ότι περισσότεροι το γνωρίζετε. Εντάξει, εγώ το δείχνω γιατί ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Θεωρώ λοιπόν ότι στην τιμή των 20-25 ευρώ, γιατί δεν ξέρω, έχουν και διακυμάνσει και αυτά τα αρμάφ. Πολλές φορές όταν είναι η προσφορά μικρή, δηλαδή εξαφανίζονται, δεν υπάρχει αυτό το supply στην αγορά για κάποιο λόγο, είτε λόγω της εταιρείας ή λόγω της εποχικότητας κάποιων αρωμάτων, αρχίζουν και τσιμπάνε οι τιμές. Θεωρώ ότι στην τιμή των 20-25 ευρώ, αν σου αρέσει αυτό το DNA, κάπου εκεί Cool Water και Green Irish Tweed από Creed, είναι ένα άρωμα που θα μπορούσε να είναι και ένα must have. Πολύ ενδιαφέρον άρωμα, υδάτινο, πράσινο, ένα μπλε άρωμα, και νομίζω ορθώς έχουν βάλει λοιπόν και αυτό το μπλε το χρωματάκι, γιατί πραγματικά είναι από τα αρώματα που είναι άνετα στην κατηγορία των μπλε αρωμάτων. Τρένουι λοιπόν από Armaf. Και τέλος, σας κράτησα ένα άρωμα νέα κυκλοφορία σχετικά, μέσα στο 2021. Armaf λοιπόν, αυτό είναι το brand λοιπόν που κοιτάζουμε σήμερα, και ονομάζεται Mega Odyssey. Έχω δείξει λοιπόν ένα Odyssey, μου φαίνεται στην προηγούμενη παρουσίαση πρέπει να το είχα δείξει. Αυτό λοιπόν έχει το ίδιο design, με αυτό το καπάκι λοιπόν που είναι λες και είναι από φλασκή ας πούμε. Έχει λοιπόν το ίδιο design, φεύγει αυτή η δερματίνη, αυτό το κίτρινο που βλέπετε εδώ πέρα, μισό λεπτό, δεν φεύγει τόσο εύκολα, ναι. Και βγαίνει λοιπόν, είναι ένα generic μπουκαλάκι, δεν έχει κανένα design επάνω, δηλαδή αν αφαιρέσει λοιπόν αυτή τη δερματίνη θήκη από πάνω του, η οποία μπαίνει λοιπόν μέσα το μπουκαλάκι, είναι ένα πολύ απλό μπουκάλι με ένα κακό απλικατέρ. Ναι, δεν είναι καθόλου καλό το απλικατέρ του. Λοιπόν, στα του αρώματος τώρα, είναι ένα άρωμα το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη, ανόχη, πονηρή λοιπόν επιλογή της Armaf. Εδώ πέρα λοιπόν έχει πάει για μένα, επειδή δεν, νομίζω δεν υπάρχουν, ναι, δεν έχει ανοίξει ακόμα σελίδα στο Fragrantica, οπότε αυτά που σας λέω δεν είναι και γενικότερα η άποψη του κόσμου, είναι η προσωπική μου άποψη, όπως καταλαβαίνετε δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα άποψη γι' αυτό, από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω, μπορεί και να έχει ανοίξει τώρα, δεν το κοιτάζω κάθε μέρα, αλλά όταν έψαξα γι' αυτό το άρωμα δεν βρήκα και ήταν ένα blind buy δικό μου, μου βγήκε, γιατί φλερτάρει λοιπόν με την περιοχή του Yves Saint Laurent, του Y και το Eau de Toilette, όπως είπαμε. Είναι λοιπόν ένα άρωμα που, με την εξαίρεση, γιατί του λείπουν κάποια πράγματα, και αυτά τα πράγματα είναι το πράσινο μήλο, το φύλλο βιολέτας λοιπόν και το αμπέργκις. Είναι τρία στοιχεία τα οποία δεν τα έχει, αλλά είναι μια πονηρή τοποθέτηση, γιατί από όσο γνωρίζουμε περισσότεροι που ασχολούμαστε έτσι με τα ανδρικά designers αρώματα, το Y, το Eau de Toilette, έχει γίνει heavily reformulated, έχει έρθει μια καινούρια ανασύνθεση, μια καινούρια φόρμουλα, η οποία αλλάζει το άρωμα, και όπως καταλαβαίνετε όσοι αγαπούν αυτό το αρχικό του 2017 το άρωμα, θα είναι πλέον δισεύρετο. Η αλήθεια είναι, για να είμαι και ειλικρινής, ότι το αμπέργκις και το πράσινο μήλο μαζί με το φύλλο βιολέτας που απουσιάζουν δημιουργούν μια απόσταση, δεν είναι 100% εκεί το άρωμα. Είναι λοιπόν γύρω στο 85% όπως είναι τα περισσότερα αρώματα. Σίγουρα όμως κινείται σε αυτό λοιπόν το vibe, σε αυτή την οικογένεια, αυτό το άρωμα, αυτό θα εισπράξεις όταν το βάλεις το συγκεκριμένο άρωμα. Αφήνει στο στέγνωμά του και κάτι ξυλώδες, κάτι αντίστοιχο που βγάζει και το White Eau de Toilette όταν αρχίζει και στεγνώνει καλά. Πολύ ενδιαφέρον, καλοκαιρινή επιλογή, πολύ δυνατή. Βέβαια αυτό που πρόσεξα εγώ από το λίγο διάστημα που το έχω και το έχω φορέσει σε rotation αλλά πολύ λίγο, είναι ότι χρειάζεται overspray, κάτι που δεν χρειάζεται τόσο πολύ το Eau de Toilette. Εντάξει, δεν είναι σαν το Eau de Parfum, το power, αυτό το punch που έχει, ούτε το Eau de Toilette, αλλά νομίζω ότι αυτό λίγο σε επιδόσεις υστερεί. Θα χρειαστεί λοιπόν να κάνει το overspray. Αλλά είναι τέτοια η διαφορά της τιμής, συνδυαστικά με αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι εφόσον οδεύει προς κατάργηση το αρχικό formulation, ότι είναι ένα DNA που αν ψάχνετε κάτι πολύ κοντά σε αυτό θα δυσκολευτείτε να το βρείτε, γιατί το καινούργιο το toilette δεν είναι τόσο κοντά όσο το αρχικό, ίσως είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτό εδώ πέρα. Mega Odyssey λοιπόν, καινούργια κυκλοφορία, δυνατή επιλογή για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου, εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.